Της ανοίξεως, η οποία άνοιξη είναι η άνοιξη του έτους. Έχουμε το ΕΑΡ της εποχής, συγχρόνως εορτάζουμε και το ΕΑΡ τη
της πνευματικής ανοίξεως, την άνοιξη δηλαδή του Χριστού, την άνοιξη της Αναστάσεως του Χριστού. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πνευματική άνοιξη εορτάζουμε και σήμερα και εορτάσαμε την Παναγία μας, η οποία είναι η μητέρα του Χριστού, σε αυτήν οφείλουμε τα πάντα. Ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, οφείλεται στην Παναγία. Αυτή έδωσε το σώμα στο Χριστό, το οποίο βέβαια ο Χριστός το θέωσε, το δόξασε, το ανέστησε ο ίδιος εκ νεκρών και γιορτάζουμε σήμερα και τα δύο αυτά μεγάλα γεγονότα, και της Αναστάσεως του Χριστού και της Παναγίας μας ως τη ζωοδόχου πηγής. Να ευχηθούμε ο Χριστός διαπρεσβειών της Παναγίας μας να μας δίνει ζωή. Ζωή έχει ο Χριστός, εκείνος είπε εγώ είμαι η οδός, η Ανάσταση και η ζωή. Και η Παναγία μας η οποία είναι η ζωοδόχος πηγή. Να δίνει και να προστατεύει όλους τους αδελφούς μας και αυτούς οι οποίοι κατοικούν εδώ στην περιοχή, την ευλογημένη αυτή η περιοχή της Ναυπάκτου, αλλά και όλους τους αδελφούς μας που είναι οπουδήποτε σε όλη τη γη, όπου γης όπως λέμε, να στέλνει την ευλογία και τη χάρη και να προστατεύει και το έθνος μας, το γένος μας, την πατρίδα μας, η οποία πατρίδα, η οποία Ελλάδα, για την οποία ελευθερώσαμε με πολύ αίμα και με πολλές θυσίες, τον τελευταίο καιρό δέχεται πολλές επιθέσεις, και να παρακαλέσουμε τον Θεό δια πρεσβειών της Παναγίας μας να προστατεύει το στρατό μας, τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά που είναι στρατευμένα και είναι και στον Εύρο, είναι και στα νησιά του Αιγαίου και κουράζονται αυτό το καιρό πολύ περισσότερο και είναι σε διαρκή ετοιμότητα για να προστατεύσουν τα σύνορα της πατρίδας μας Ελλάδας και να προσευχηθούμε και για τους στρατιώτες που είναι στις φυλακές της Αδριανοπόλεως. Στην παρό
μαζί με την αδερφό μου και με την Ράδα. Ήρθατε, πώς σπουδάζετε εσείς? Στην Αθηνιάδα, στο Λιονάρος. Και ήρθατε στην Άφοπτο για μία μέρα? Ναι. Και λάβατε μέρος στη λειτουργία? Ναι, ήρθαμε να δούμε το δεσπότη και να συνεχίσουμε. Πώς σας φάνηκε? Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ξανάρθει, δεν είναι πρώτη φορά. Και είστε από τη Ρουμανία? Ναι. Και πώς μάθατε τα ελληνικά τόσο καλά? Ήμασταν για κάποια χρόνια στην Αθήνα, στο δημοτικό. Εκεί είναι οι γονείς μας. Και μετά φύγαμε για την Αθήνα. Και συνεχίσαμε τις σπουδές μας εκεί πέρα. Έχουμε ακόμα 2 χρόνια. Καλή συνέχεια και ό,τι επιθυμείτε. Χρόνια πολλά.